Σήμερα λοιπόν έχουμε την ομαρχιακή μας συνέλευση στα πλαίσια μιας πανελλαδικής νομαρχιακής συνέλευσης με εντολή του Πρόεδρου μας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλες τις νομαρχίες. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας και καλωσορίζουμε στο νομό μας τον Τομεάρχη Εξωτερικών, τον βουλευτή μας τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Όπου θα τοποθετηθεί και στην ημερήσια διάταξη σε θέματα που αφορούν όχι μόνο την εξωτερική πολιτική κυρίως, αλλά και τα εσωτερικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι βρίσκομαι στην Κόρινθο, ένα τόπο που ιδιαίτερα αγαπώ και εκτιμώ και λόγω των ανθρώπων οι οποίοι εκπροσωπούν τη Νέα Δημοκρατία στην Κόρινθο. Και αναφέρομαι βεβαίως πέραν του Προέδρου, που ευχαριστώ για την πρόσκληση και την κινητοποίηση που έκανα για τη σημερινή εκδήλωση. Αναφέρομαι κυρίως στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Δήμα, έναν νέο πολιτικό, ο οποίος όμως έχει ήδη γράψει μια πολύ σοβαρή και ουσιαστική πολιτική πορεία. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να συζητήσω με τα στελέχη του κόμματος, τους φίλους και τα μέλη, να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Τελευταίες εξελίξεις που σφραγίζονται από την απαράδεκτη πολιτική απάτη, η οποία για ακόμα μία φορά ετοιμάζεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου έναντι των Ελλήνων πολιτών. Η απάτη αυτή έχει ονοματεπώνυμο και έχει και όνομα. Το όνομα είναι Τέταρτο Μνημόνιο και το ονοματεπώνυμο είναι Αλέξης Τσίπρας. Γιατί Τέταρτο Μνημόνιο? Γιατί όλα αυτά τα μέτρα, τα σφαγιαστικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αύξηση φορολογίας, με μείωση συντάξεων, έρχονται να προστεθούν στην ήδη σφαγιαστική πολιτική, την οικονομική που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η οικονομία θα οδηγηθεί σε μία περαιτέρω αποξήρανση, θα χάσει κάθε εικμάδα και κάθε δυνατότητά της. Και αυτό θα είναι σε βάρος όλων των Ελλήνων πολιτών, όλων των οικογενειών και κυρίως όλων των νέων ανθρώπων. Διότι η αποξήρανση της οικονομίας έχει μία άμεση επίπτωση. Μείωση των θέσεων απασχόλησης. Βεβαίως απέναντι σε αυτό το σφαγιαστικό τέταρτο μνημόνιο δεν είναι απάντηση τα δήθεν αντίμετρα. Τα μέτρα θα είναι πραγματικά, θα εφαρμοστούν, ενώ τα αντίμετρα είναι φανταστικά και θα εξαιρωθούν. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και βεβαιότητος αυτό, διότι προϋπόθεση για να υπάρξουν τα λεγόμενα αντίμετρα είναι να υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα πέραν του 3,5% για να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Που σημαίνει ότι θα πρέπει η ελληνική οικονομία για πολλά χρόνια να πιάσει πρωτογενή πλεονάσματα 4 και 5%. Κάτι που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μία από τις σπάνιες στιγμές που μίλησε με όρους πραγματικότητας είπε ότι δεν μπορεί μια χώρα και δεν μπορεί μια οικονομία να συντηρήσει τόσο μεγάλα πλεονάσματα για τόσο πολύ καιρό. Επομένως η προϋπόθεση των αντιμέτρων είναι ανέφικτη και τα αντίμετρα δεν θα υπάρξουν. Θα μείνουν μόνο τα σφαγιαστικά μέτρα σε φορολογία και σε συντάξεις. Αυτή λοιπόν είναι η νέα προσπάθεια απάτης που ετοιμάζει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, να παρουσιάσει δηλαδή κάτι το οποίο είναι εφιαλτικό για όλους τους Έλληνες ως επιτυχία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά που ενώ σαλπίζει επιθέσεις, σαλπίζει νίκες έναντι των δανειστών, τελικά αναγκάζεται να υπογράψει βαριές και ταπεινωτικές συνθηκολογήσεις. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος είναι ένας πολιτικός ο οποίος προσθέτει στη Νέα Δημοκρατία και και το παρελθόν του και το παρόν του, αλλά και το μέλλον του, είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσουν και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και από την εμπειρία του, ώστε να έχουμε και ισχυρή φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το τελευταίο διάστημα δυστυχώς η φωνή της Ελλάδας έχει αποδυναμωθεί αρκετά και ειδικά η εξουσία της. Το μόνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι δύο λέξεις χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτως των Ελλήνων. Αυτές οι λέξεις είναι ψέματα και ανικανότητα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος είχαν υποσχεθεί παροχές της τάξης των 12 δις σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Αντί να έχουμε τις παροχές των 12 δις, έχουμε μέτρα της τάξης των 14,2 δις
με επιπλέον αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων. Ο μέσος συνταξιούχος χάνει περίπου 2 συντάξεις και ο μέσος μισθωτός έναν μισθό και κατάργηση επιδομάτων από μείωση 50% του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, κατάργηση του επιδόματος φτώχειας, του επιδόματος για τα απροστάτευτα τέκνα και πολλά άλλα. Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει είναι να φύγει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου όσο το δυνατόν γρηγορότερα.